Καλό μήνα! Καλό μήνα σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Καλό μήνα στους αγαπημένους μου τηλεθεατές, στις τηλεθεάτριες, τους φίλους της εκπομπής. Γιατί πάνω απ' όλα για μένα δεν είστε τηλεθεατές, δεν είστε τηλεθεάτριες, είστε φίλοι. Είστε, αν το θέλεις, η μεγάλη μου παρέα. Έτσι δεν είναι, βρεβή κυβάδα, που μας έφερε στην άνοιξη. Εδώ κοίτα τι μου έφερε η κοριτσάρα μου σήμερα. Και μοσκοβολάνε. Καταπληκτικά. Τα αρωματίζω. Ναι, τα βάζω πίσω κολόνια. Καταπληκτικό. Δείχτω, κοίτα εδώ. Όλο αυτό. Εδώ. Είναι εδώ, μια άλλη κοίτα. Πρόταση για στεφανάκια. Πάρα πολύ ωραία. Λόγω τη ημέρα Αντωνάκη. Και αν θέλει αυτό, μπορεί να βάλει και ένα σπάκο και να το κάνει και ητό. Του χρόνου λέμε. Μην το πετάξει. Είναι οικολογική η κοπέλα. Και καπέλο για τον ήλιο. Α, και αυτό. Α, αλλιώς. Δεν θα το κουμπίσω. Τι εννοεί αλλιώ. Α, εννοεί έτσι. Εννοώ έτσι. Για να το δω. Απλά δεν τα κουμπίσω, δεν τα κουμπάω για να καλά στο μαλλί μου. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και τουρμπάν και τέτοιο. Δηλαδή, φτιάχνει ένα στεφάνι και αμέσως μετά. Το, γιατί δεν μπορεί να το δώσει πάνω στο παίζι του, του μπαλκονιού και μέσα ένα τεράστιο μεγάλο κερί για το βράδυ. Πολλά. Εγώ κοίταξε να δεις, εμπνεύστηκα αυτή την ιδέα από τι ξέρει ότι είμαι φαν, δεν κάνουμε μόνο χριστουγεννιάτικα ή μυρωδάκια. Ναι, ότι είσαι από το, αυτό το χάρτο. Το, άλλο, το πρώτο συνθετικό. Ναι. Δεν τα πετάτε. Όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι αριστουργήματα είναι αυτό που λέμε, μην με πετάσαν. No. Όχι, γιατί και αυτό έχει άλλη χρησιμότητα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε τη Βίκυ Μπάδα και θα σας φτιάξουμε πολύ ωραίες προτάσεις για την Πρωτομαγιά. Γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι είναι με τα πάρετε το αληθινό λουλούδι και τα λοιπά, το βάλετε στο μπαλκόνι, αλλά μετά με τον ήλιο και όλα αυτά, σε λίγες μέρες θα το κοίτα, πετάξετε. Εγώ με τα αληθινά στεναχωριέμαι λίγο, γιατί μαραίνονται. Ναι. Δεν θέλω. Εδώ μαραίνονται και άλλα πράγματα τα λουλούδια. Εδώ μαραίνονται οι άνθρωποι. Μαραίνομαστε εμείς οι άνθρωποι. Όχι εμείς, κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι όμως θα δείξουμε προτάσεις. Αμέσως μετά. Θα υποδεχτώ σε ένα πολύ ωραίο θέμα που έχω ετοιμάσει για τα έθιμα αυτού όλου του μήνα. Γιατί μην νομίζω ότι ο Μάιος δεν έχει πολλά έθιμα. Κούκουρα. Με την Αγγελική Κούκουρα. Και θα κλείσω με πολύ ωραίες ιδιαίτερες προτάσεις και με πολύ ωραίο δώρο που θα δώσω. Θα δώσω και πάρα πολύ ωραία καπέλα από σήμερα κτλ. Θα δώσουμε και στεφάνια. Από μοναδική Μπάρμπαρα Κίρκη. Όπως το είπαμε, θα δώσουμε και στεφάνια. Ξέρεις πώς μου. Όχι. Εντάξει, θα δώσουμε στεφάνια χαράς, ευημερίας. Όταν βάζουμε το στεφάνι το πρωτομαγιάτικο, είναι ότι η μέρα αυτή, όπως θα μας πει η Αγγελική Κούκουρα, είναι μια μέρα που είναι για, για τους ανθρώπους που έχουμε και δεν δουλεύουμε κιόλας, δηλαδή η εργατική πρωτομαγιά που λέμε. Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, για μας είναι η άνοιξη, είναι το ξεκίνημα διαφορετικών πραγμάτων. Έχετε το καλοκαίρι. Αχ, αγάπη μου, να σε φιλήσω. Να, είδες τι μου βγάλε αυτό. Ναι, καλό μήνα! Καλό μήνα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Τι θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν θα χρησιμοποιήσουμε το ρολό μας. Mm-hmm. Αυτό εδώ. Τώρα, τι γίνεται με αυτό. Θα πάρετε ένα χάρακα. Όπως βλέπετε εδώ, έχω φτιάξει διάφορα μεγέθη. Τι εννοώ, θέλεις να είναι χοντρό και να στέκεται όρθιο όπως έχω κάνει εγώ αυτά. Εντάξει. Άμα επειδή δεν είναι χοντρό να στέκεται όρθιο, δεν μπορείς να φτιάξεις τίποτα. Ξέρω εσύ, τα μπαμπάτσικα τα θέλεις. Ναι, το θέλω. Λοιπόν, οπότε εγώ έκανα μπαμπάτσικα. Ναι. Που λένε και στο καλά, χωριό. Καλά, ναι. Έχουμε ναι, κάνει και πιο μεγάλα στο δηλαδή, σαλόνι μου, μου έχεις κάνει ένα τριπλό από αυτό. Το κρεμάς αυτό, αλλά το βάζεις και στέκεται. Δεν τα έχω κλείσει από πίσω για του λόγου το αληθές να δείτε ότι είναι χαρτί. Ναι. Το βλέπετε έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα το κλείσουμε επίσης, όπως μπροστά. Επίσης μπορείς σε κάτι τέτοιο όπως το έχω δει σε δικούς σου στολισμούς σε μαγαζιά κτλ. Μπορείς να βάλεις από πίσω κρυφά φωτάκια φωτισμού. Πολλά μπορείς να κάνεις. Τώρα δεν έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα κάνουμε. Είναι ο χρόνος μας περιορίζει. Ωραία. Οπότε εγώ έχω φτιάξει δύο στεφανάκια έτοιμα. Να δείτε τα μεγέθη. Ωραία. Βλέπεις το ένα είναι πιο λεπτό. Mm-hmm. Ναι, το βλέπω τώρα. Το άλλο είναι πιο χοντρό. Ναι. Το ένα στέκεται δηλαδή, στέκεται αυτό, συγγνώμη, το χοντρό. Και το λεπτό κρεμιέται, γιατί δεν είναι δύσκολο να σταθεί, θα ναι, πέσει. Ναι, μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Οπότε, τι έχω κάνει τώρα εγώ. Έχω κόψει σε ίσα μέρη το χαρτάκι μου. Δηλαδή, κάθε τέτοιο χαρτάκι κόβει περίπου τρία μέρη. Για τα στεφανάκια αν θες αυτά. Αν κάτι πολύ χοντρό, δύο. Ναι. Αν θες ακόμα πιο χοντρό. Ναι. Εμένα είναι σε τρία. Ναι. Αλλά αν θες πιο χοντρό, δύο. Okay. Είναι αυτό το μέγεθος. Έχω αριθμίσει. Τι ωραία για να μην χαθώ. Νομίζω ότι ακούω τώρα και αυτά τα βιβλία που βάζεις τα παιδιά και σε ακολουθούν. Πολύ ωραία. Πάμε όλοι μαζί λοιπόν. Έχω αριθμίσει εδώ τα χαρτάκια ένα, μου. Ένα, δύο. Εντάξει. Τρία-τέσσερα. Τρία-τέσσερα. Το βλέπετε. Μάλιστα. Για να μην χάσω την μπάλα. Αναμεγέθη. Και επίσης, πάνω κάτω για να μου βγει στρογγυλό, έχω τσεκάρει εδώ με μαρκαδοράκι πού θα κολλήσω. Για να μην μου βγει παράτερο, ναι. Γιατί τυχαίνει και μην αυτό. Μην τα πολύ, να το ναι. Εδώ. Λοιπόν, βλέπετε, 3-4 αριθμός και έχω τσεκάρει με ένα μαρκαδοράκι, το βλέπετε εδώ, πού θα κολλήσω. Έτσι είναι πιο εύκολο αν το κάνετε πρώτη φορά. Εγώ, ολόκληρη επιστήμη.
Εντάξει, εγώ το έκανα αυτό για να διευκολύνω τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές. Εγώ εμπειρικά μπορώ να κάνω ένα κύκλο με, με δεμένα μάτια που λέει ο λόγος, έτσι. Κάτσε να στα δέσω. Δέστα μου, τσεκαρέ με. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε. Απαραίτητο αξεσουάρ, μπιστολάκι σιλικόνη. Γενικότερα για πολλά πράγματα που φτιάχνεις, κάνει θαύματα, τελειώνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Α, μπράβο. Θέλεις να μου κολλάσεις εσύ εδώ. Τώρα θα σε μάθω να κάνεις στεφανάκια. Παίρνεις το ένα, βάζεις εδώ, θα σου δείξω τώρα. Κοίτα. Βάζεις εδώ τη σιλικόνη. Το 2 δεν είναι αυτό? Ναι. Παίρνεις το 2. Κοίτα πόσο εύκολο είναι. Τσακ. Και το κρατάς έτσι για λίγα δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο. Βάζουμε εδώ. Α, για να αρχίσει να κάνει το στρογγυλό. Λοιπόν, πού είναι το 3. Να δεις πόσο εύκολο είναι. Πόσο εύκολο είναι. Παίρνουμε το 3. Σε παρακαλώ, μην με επεμβαίνεις στην δουλειά. Όχι, όχι, σε αφήνω μόνο σου να κάνεις δουλίτσα. Παίρνουμε κάτσε εδώ. Να κατεβάσω και αυτό για να μην σας ενοχλεί, να βλέπετε καλύτερα. Και το κολλάμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο 4. Πάμε στο 4. Λοιπόν, σου βάζω εγώ σιλικόνη για να μην καείς. Ναι. Όπα. Παίρνουμε το 4. Μπροστά μέσα το 4, πάντα. Μπροστά μέσα οι αριθμοί. Α, μπράβο. Είναι μελετημένο, γι' αυτό σε διευκολύνω. Ούτως ή άλλως αυτό θα το ντύσουμε μετά και δεν θα φαίνεται. Ωραία. Τέλεια. Έχει κολλήσει. Δείξε, ναι, είδες που αρχίζει και σχηματίζεται ένας τέλειος κύκλος. Λοιπόν, βάζουμε σιλικόνη, συνεχίζουμε. Βάλε το 5 εσύ. Μάλιστα, ένα λεπτό. Ναι, 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 μια χαρά τα πας. Μωρέ, καλά τα πάω, στο τέλος ποιος με καθαρίζει. Ίσια εδώ όμως, ίσια. Ίσια. Εκεί. Μη σε απασχολούν τα χνουδάκια από τη σιλικόνη, καθαρίζονται πάρα πολύ εύκολα. Που είμαστε στο 5, πάμε στο 6. Έχω γυναίκα που κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι, λοιπόν. Καθαρίζει τη σιλικόνη. Έλα, πάρε και το 6. 6. Οπα, οπα. Δεν ήθελε το 6. Το 6 ήθελε και ο παρουσιαστής να σκύψει. Α, μάλιστα. Για να δω το φόρμα και τα. Σ' αρέσει το φόρμα μου, ε. Είναι φλωράλ, είναι ανοιξιάτικο. Είμαι λόγω τη ημέρα Αντωνάκη μου, είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο 7. Έχει κολλήσει. Don't worry. Είδε πόσο εύκολο είναι. Είναι εύκολο αρκεί να σου δείξουν τον τρόπο. Να μάμα σου δείξουν τον τρόπο, όλα εύκολα είναι μετά. Ωραία. Και στο τελευταίο το έχω κάνει μικρό για να προλάβουμε. Αυτό πήγα να σου πω. Ναι, για να προλάβουμε είναι περίπου σαν αυτό εδώ. Να το δείξω. Το home, το έχω στραβά. Έλα. Εκεί. Έλα. Εντάξει, τώρα το ίσχυσα. Τέλειο. Είδες πόσο γλυκό είναι και για δωράκι. Ακόμα και για δώρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το οχτάρι είναι αυτό εδώ, έτσι, σωστά, μήπως είναι έτσι, για να δω κάτι. Στο τελευταίο πάντα θα τσεκάρετε, όχι, είναι έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, βάζουμε και σε αυτό. Εγώ, ναι, και στα δύο θα βάλουμε τώρα. Κρατάμε το ένα. Και βάζουμε το τελευταίο κομμάτι μας και σχηματίστηκε το στεφανάκι μας. Μάλιστα. Τόσο απλά, τόσο όμορφα, τόσο εύκολα. Το κρατάμε κοίτα λίγο. Κοίτα πόσο εύκολα πράγματα, παιδιά. Και που μπορεί αυτό να τα βρεις σε ένα μαγαζί και αυτό μαγαζί έχεις μπισκότα μέσα. Άνοιξε το. Α. Λοιπόν, και μπορεί να το βρεις αυτό σε ένα μαγαζί και να το πληρώσεις 20 ευρώ γιατί είναι χειροποίητο, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Λοιπόν, και μπορείς να το φτιάξεις μόνος. Αυτό που θέλω να πω για αυτά εδώ που φτιάξαμε είναι τρία μεγέθη, σωστά. Τα βλέπετε. Ένα, δύο, τρία. Ότι αν δεν θέλει κάποια κυρία να τα ντύσει όπως έκανα εγώ, με λινάτσα και υφάσματα, μπορεί να πάρει σπρέι, αυτό εδώ, α, το βλέπετε, ναι, είναι με σπρέι. Είναι με σπρέι. Μάλιστα. Και μπορεί να το αφήσει και σκέτο. Να πούμε ότι όλα αυτά τα βρίσκεται στη σελίδα VM Marked Handmade και στο Facebook και στη σελίδα της Βίκης Μπάδα και γενικότερα στη Βίκη Μπάδα. Μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο εγώ σας δίνω λύσεις και ιδέες. Και μου αρέσει και αυτή ανέξοδες. Η ψαροκασέλα. Αυτή ξέρεις ότι είναι οι αγάπες μου. Ναι, το ξέρω. Είναι αγαπημένες μου αυτές. Εδώ έχω ό,τι παλιό, όχι αποξηραμένο γιατί είμαι κατά, ψεύτικο λουλουδο τέτοιο. Ναι, που χαλάνε, που πάμε να τα πετάξουμε. Αυτό που ήθελα να δείξω. Δεν τα θέλουμε. Σε αυτό, βλέπεις, έχω μαδίσει το τριανταφυλάκι και έχω κάνει τον ντεκόρ μου. Δεν χρειάζεται να βάλετε ολόκληρο το λουλούδι, γιατί χοντρένει και γίνεται ναι. άχαρο. Ναι. Κατάλαβες εσύ εκεί. Ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Και γενικότερα να σας πω ότι άμα το χοντρίνεις πολύ μετά χάνει και την... δεν έχει νόημα. Χάνει την... βέβαια. Χάνει κάτσε αυτό... να βρω την κατάλληλη λέξη. Elegance. Ναι, κάτσε το Ελλάδα. Μετά στο Ελλάδα πεντεύει την κομψότητά του. Την κομψότητά του. Λοιπόν, τώρα, πρόσεξε τι κάνουμε. Παίρνουμε το ύφασμα της επιλογής μας. Εγώ έχω επιλέξει λινάτσα.
Λινάτσα που λέμε. Πρόσεχε τώρα. Έχω παντρέψει. Ρολό χαρτί υγείας για να μην το πω διαφορετικά. Ξέρετε εσείς. Με λινάτσα. Από και όμως, μόνο του καταλαβαίνεις. Έτσι. Γιατί λέμε και κάποιους ανθρώπους έτσι. Mm-hmm. Αλλά τι ωραίο αποτέλεσμα μπορεί να βγάλεις. Άρα είναι η διάθεση, ρε Σαφώς. Παιδί μου. Η διάθεση είναι. Σαφώς, παιδί μου. Λοιπόν, έχω ένα μετρητή το οποίο δεν ξέρω. Να το. Αυτό εδώ. Το βλέπετε. Το οποίο με μαρκαδωράκι. Μαρκαδωράκι. Να το. Mm-hmm. Εδώ. Μαρκάρω μέσα στο ύφασμά μου, πάνω στο ύφασμά μου. Πόσα κυκλάκια κάναμε εδώ, Αλέξανδρε? 8. Άρα κόβουμε 8. Θα φτιάξουμε αυτό, έτσι? Ναι, άρα. Ωραία. Λοιπόν. Δεν φαίνεται βέβαια εκεί, θα το δείξω εγώ, θα το σηκώσουμε. Θέλεις να το κάνεις? Ναι, θα το κάνω εγώ τα κατάκα για τα να εξηγήσεις εσύ κάτι άλλο. Τι βοηθό έχω εγώ. Αν σε είχα στη δουλειά, ξέρεις, ε. Όχι, δεν το κάνεις, δίπλα-δίπλα, εδώ. Εδώ. Όχι, από την έξω πλευρά. Από εκεί είναι μέσα, μικρό. Είναι. Όχι, αγάπη μου, είναι μικρό εκεί. Γι' αυτό. Εμείς θέλουμε να καλύψει την περίμετρο του χαρτίου. Το κατάλαβες. Οπότε ένα, δίπλα. Δύο. Ωραία, δεν χρειάζεται το παδόνι. Το βλέπουμε. Δίπλα. Μάλιστα. Τρία. Και... ωραία. Και τέσσερα πάνω, από πάνω τους, ακριβώς. Όχι, όχι. Ωραία. Εδώ, πάμε. Το κάτω στο άλλο και μην κοιτά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Καλέ, πηγαίνετε για έναν καφέ. Ξεκινήστε, πάρτε τα χαρτιά υγείας, βγάλετε το ρολάκι και ξεκινήστε να κόβετε. Αρχίστε. Κάντε ό,τι κάνουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πολύ ωραίο δώρο. Θα το κάνετε δώρο και κάποιος θα χαρεί, γιατί θα είναι από δική σας έμπνευση. Μπράβο, θα είναι πρέπει. Με τη δική σας όταν την αγάπη. Δουλεύει, πρέπει όλος να μιλάει. Μίλα. Καλά, μίλα. Αλέξανδρε, έχεις γράψει μίλα. Ιστορία. Αν δείτε τους κύκλους τους, τους κύκλους του, είναι ο ένας πάνω από τον άλλον, συμμετρικότατοι. Λοιπόν, θέλω να το δείτε αυτό. Το βλέπετε. Αυτά τα κόβουμε τώρα. Αυτό δείχνει δύο αυτό, πράγματα. Εντάξει, ότι είμαι καλός μικρό. Πολύ στον κύκλο και στη λινάτσα. Έτσι για να ξέρετε. Λοιπόν, λοιπόν κόβουμε τώρα εμείς, Αλεξανδρούλη μου. Ναι. Και τι κάνουμε. Παίρνουμε το πιστολάκι σιλικόνης. Εγώ το έκοψα τσακ μπαμ. Ωραία, κάνε εσύ αυτό να κόβω εγώ. Κόβε εσύ. Γιατί λοιπόν, θα το δείξω το θέμα εγώ εδώ. Ναι, θα κάνουμε μαζί θέμα. Και βάζω περιμετρικά εδώ. Βλέπετε, σιλικόνη. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι η λινάτσα έλα. Καλή είναι αντοχής, αλλά δεν κόβεται τόσο εύκολα. Βέβαια, εντάξει. Γι' αυτό λέμε είσαι σε μια λινάτσα. Δύσκολο πράγμα. Και το κολλάμε εδώ. Βλέπετε, έχει κλείσει. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Μα εμείς θα δείχνουμε τα βήματα. Έτσι. Έτσι λίγο και δεν θα μπορεί και να μην το ολοκληρώσουμε όλο με όλο, 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 αλλά θέλουμε να δείξουμε δύο βήματα, την τρία. Ιδέες, την κεντρική ιδέα τη δείξαμε. Ο καθένας και τον τρόπο. Θα βάζει το δικό του γούστο, το δικό του... Μπορεί η άλλη κυρία να μην θέλει να βάλει λινάτσα, να θέλει να βάλει τζιν, να θέλει να βάλει δαντέλα. Είναι τι υφάσματα έχετε εκείνη τη στιγμή που τα έχετε για πέταμα, που δεν τα χρειάζεστε, μπράβο. Που κολλάνε στο χώρο σας. Λοιπόν, τώρα πάνω σε αυτό που είπες. Πάνω πω, σε αυτό. Πάνω, πάνω, πάνω. Ωραία, κάτσε να μιλάω και καπάκι. Να μιλήσεις. Θα σου πω ότι αυτό εδώ από τι είναι το γύρω-γύρω, μπορεί να καταλάβει κάποιος. Ένα λεπτό να το δω γιατί έχω το μυαλό μου στη λινάτσα. Αυτό εδώ τι είναι. Αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν πετάμε τίποτα. Τι είναι αυτό. Είναι το ρέλι από την παλιά μου την κουρτίνα. Α, το ρέλι. Πάνω που πιάνω τα γατζάκια. Δεν είναι, πώς δεν ξέρω καλά από ρέλι. Αυτό είναι αυτό. Και επειδή είχε την πιετούλα, μου άρεσε πάρα α. πολύ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα βάλουμε άλλο ένα δίκι μου για να δείξουμε και πώς πάμε μετά στα λουλούδια και το ολοκληρώσουμε εμείς. Έτσι. Αν είναι τέλη του Μαΐου. Τι να κάνουμε, βρε αγαπημένε μου. Η τέχνη θέλει κόπο και θυσίες, δεν το ξέρεις αυτό. Τώρα θυμάμαι όταν κάναμε στο σχολείο οικογενειακά και τέτοια που μας βάζανε να πλέκουμε, να μαγειρεύουμε και αυτά. Τι ωραία που ήταν. Δεν ήταν ωραία όμως. Πολύ ωραίες στιγμές. Αν είχαμε τώρα να τρώμε και κάτι. Θα ήταν τέλεια. Θα ήταν ακόμα πιο ωραία. Δεν πειράζει, θα πάμε μετά. Πάμε μετά. Να φάμε κάτι γιατί κουραστήκαμε. Πού θα πάμε για πες, άστο μου. Εσύ πες μου. Εσύ είσαι καλός αυτά. Στην κάμερα, για λέγε. Πού θα πάμε για φαγητό. Όπου θες.
Όπου θέλω, θέλω παραλία. Να σε πάω παραλία. Τέλεια. Αυτό που έλεγε και ο τέτοιος ο τραγουδιστής, πάμε για καφέ σε κάποια παραλία. Όχι, καφέ δεν θέλω. Πάρε μαγκαλιά και άσε τα βιβλία. Θέλω φαγητό. Δηλαδή τι φαγητό. Ψαράκι. Πάμε ψαράκι. Α, στην εκπομπή δεν είναι. Όχι, δεν πειράζει. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρουμε. Λέμε και τα δικά μας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει. Μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ειλικρινεί στην τηλεόραση. Αυτό μη τι άλλο. Δεν προσποιούμαστε κανέναν άλλο χαρακτήρα. Γενικότερα. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό σε ό,τι κάνετε. Να είστε αληθινοί, να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Αυτό βγαίνει. Το αντιλαμβάνεται ο άλλο, δεν μπορεί να κρυφτεί για κανένα λόγο. Αυτό είναι το βασικό. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, ένα είναι το σίγουρο. Ναι. Δεν είσαι ψεύτης. Αυτό είναι. Το άλλο ένα έχουμε και στολίζουμε. Είδες πως πέρασε, τσακ μπαμ. Ναι. Είπαμε, βάζουμε σιλικόνη στη διάμετρο του χαρτιού, κολλάμε. Και το ψαλίδι σχηματιστεί... πάντα να ξέρετε ότι πρέπει να το κλείνετε στο τέλος, ποτέ βέβαια. Δεν μένει έτσι. Και πώς ακονίζουμε το ψαλιδάκι μας. Ε? Γιατί υπάρχει και φθορά, έτσι. Πώς ακονίζουμε το ψαλιδάκι μας. Με το ακονιστήρι. Όχι, όχι. Κάτι πιο εύκολο που το έχουμε όλοι στο σπίτι. Θα σας δώσω και μία συμβουλή. Θα πάρετε το αλουμινόχαρτο και θα αρχίσετε να κόβετε λωριδίτσες. Αλήθεια. Δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο πείτε ότι είναι το αλουμινόχαρτο αυτό. Θα κόβετε έτσι. Τσακ, 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 τσακ. Πόσα να κόψω. Όσο θέλεις, 10 φορές. Αυτό έχει τροχιστεί ήδη. Μάλιστα. Κατάλαβες. Κοίτα να δεις τι σε μαθαίνει μπάς. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα πάμε να βάλουμε, ας πούμε, ένα στολίδι. Πάμε να βάλουμε. Εμείς θα δείξουμε στο πρώτο να μου λέτε τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Να δείξουμε και τον τρόπο. Να δείξουμε και τον τρόπο που μπορούμε να το κρεμάσουμε από πίσω. Γιατί αν το αφήσετε κενό, μπορείτε να το κρεμάσετε κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι. Αλλά ωραία. Εγώ θέλω να τα κλείσω και αυτά θα τα κλείσω. Απλά άφησα να δείτε ότι είναι το χαρτί. Οπότε κόβουμε μία λωριδίτσα από αυτές που είναι. Θα με πει τσιγκούνα τώρα, αλλά εντάξει. Μικρή. Η οικολογία δεν ήταν ποτέ τσιγκουνιά. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό. Φυλάκι τύπου. Μπράβο. Θα κολλήσουμε. Εσύ διάλεξε να στολίσουμε. Τι θέλει. Εμείς θα το κάνουμε, ρε παιδί μου. Διάλεξε. Ένα τώρα θα φτιάξουμε. Όχι ολόκληρο, κόψε μου φιλαράκια. Όχι, όχι. Κόψε μου όχι ολόκληρα τα φιλαράκια. Ένα λεπτό. Αν εγώ ήθελα να το κάνω λίγο πιο εξαντρί. Πιο εξαντρί, αλλά αυτό είναι πολύ, πολύ. Και άμα με αρέσει το πολύ. Θα σου κάνω πιο μεγάλο εσένα, είπαμε. Α, εντάξει. Λοιπόν. Πα, δεν με αφήνει να δημιουργήσω. Θα φτιάξω μόνο μου βράκι και θα τα βάλω στο λοιπόν. YouTube. Να το. Το κρατάμε για λίγα δευτερόλεπτα για να κρυώσει η κόλλα μας. Βλέπετε, έτοιμο το θυλάκι του. Τσακ. Εμένα αυτό συνδυασμό. Πόσο απλό. Πόσο όμορφο. Ποιο συνδυασμό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πες μου λοιπόν, τώρα. Πού να κολλήσουμε. Ένα θα βάλουμε. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Κόψε μου άλλο ένα φιλαράκι πιο μικρό για να του δώσουμε σχήμα. Ναι. Έλα. Εντάξει. Κόψε φιλαράκια. Όχι το λαιμό σου, φιλαράκι. Λοιπόν, να βάλουμε ένα εδώ. Και ένα εκεί. Και ένα εκεί. Να πω ότι όλα αυτά εσείς θα συνεχίζετε και τα κάνετε στο σπίτι σας με το δικό σας τρόπο. Θα το δείξουμε τώρα. Πόσο απλό, λιτό και απέριτο. Και έχει σχηματιστεί το στεφανάκι. Αυτό το πιστολάκι σιλικόνης πόπο είναι θεϊκό. Σου λύνει τα χέρια. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν είναι για όλες τις κατασκευές βέβαια. Αλλά σε αυτές που δείχνουμε με υφάσματα και χαρτί. Κοίτα, κοιτάξτε παιδιά. Εδώ τώρα. Κοίτα. Δηλαδή, αυτό που είχαμε για πέταμα, κοίτα και αυτό έχει πολλή δουλειά πάνω άμα θες να κάνεις πράγματα και παπάδες, αλλά ό,τι μέγεθος θέλεις, είπαμε, ό,τι μέγεθος θέλεις. Η κεντρική ιδέα είναι αυτή, αν θέλετε κατά τον ίδιο τρόπο κόβετε λινάτσα και την κολλάτε και πίσω. Επίσης, ναι, ναι, παίρνετε να το ναι. μέτρο της διάμετρου του πλαϊνού του χαρτιού και την κάνετε για όπως να αυτό. Το ντύσετε. Βλέπεις, εγώ το έχω ντύσει μέσα έξω. Πολύ ωραίο. Το βλέπετε, με υφασματάκι. Όχι, πες μου. Όχι, πες μου. Όχι, λοιπόν, πες μου. Πάρα πολύ καλή στην παρουσίαση. Μπράβο, Μίκη Μπάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξα. Αυτή ήταν πολύ η Μίκη Μπάντα με τη VMR. Τα ακούστε τι γίνεται θα τώρα. Θα δώσουμε δώρο. Για πες το. Θα δώσουμε δώρο. Ναι. Θα μπουν στη σελίδα. Στο VMR Handmade. Θα ανεβούν σε φωτογραφία. Θα τα κάνουν copy-paste, θα τα ανεβάσουν στη σελίδα τους, στο προφίλ τους. Και θα κερδίσουν ο καθένας. Και μετά από... Όχι. 5 μέρες θα κάνουμε την κλήρωση. Ωραία. Θα μπουν στη σελίδα αυτά. Ωραία. VMR Handmade Creations. Εντάξει. Μπείτε, δίνω δώρα. Έτσι, δίνω. Για το Μάιο. Έτσι, για το Μάιο, για να πάει καλά. Λοιπόν, εγώ τώρα δίνω break. Βίκυ, πάντα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κοριτσάρα μου. Εγώ πάω ευχαριστώ. Να υποδεχτώ να αλλάξω όμως ρούχα. Δεν ξέρω γιατί θέλω λίγο έτσι τώρα να μπορώ να αλλάξω. Ναι. Να αλλάξω λίγο
Και μετά θα ξαναλλάξω για το τελευταίο θέμα. Άμα έχω πολλές επιλογές, θέλω να αλλάζω. Είναι δικαίωμα με αυτό. Όχι, θα υποδεχτώ την Αγγελική Κουκούρα και θα κλείσω με μοναδική Σίλια Κατραλή. Και θα υποδεχτώ την Αγγελική Κουκούρα και θα κλείσω με μοναδική Μπάρμπαρα Κίρκη για το θέμα που έχω ετοιμάσει. Τα φιλιά μου. Μείνετε κοντά μου. Επιστρέφω. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Αγγελική Κούκουρα λοιπόν για τη συνέχεια εδώ κοντά μας, γιατί ο Μάιος είναι πλέον μπροστά μας και βεβαίως εννοείται ότι έχει και πάρα πολλά ήθη και έθιμα και παραδόσεις, γιατί ξέρεις τι, έχουμε την άποψη και έχουμε μάθει ότι για να πούμε για παράδοση, για ήθη και για έθιμα πρέπει να μιλάμε για Χριστούγεννα, για Πάσχα, για 15 Αύγουστο. Λάθος είναι αυτό. Όχι, όλοι οι μήνες έχουν. Όλοι οι μήνες έχουν τα παραδοσιακά τους πράγματα, γεγονότα, ημερομηνίες που πρέπει να τονιστούν, γιορτές, ημερομηνίες που γίνονται πράγματα. Καταρχήν, μάνι, ο Μάιος ξεκινάει με την πιο γνωστή ημέρα της Πρωτομαγιάς, που είναι η εργατική Πρωτομαγιά, που εγώ συνήθως την Πρωτομαγιά όλα τα χρόνια έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Αντί να πάρει νομιλούδια, πάντοτε το κάνω την Πρωτομαγιά. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ο Μάιος μας έφτασε μπρος με ταχύ να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Στο μαθαίνανε όταν ήσουν μικρός. Όχι, όταν ήμουν μικρός μου μαθαίνανε φωτιά στα Σαββατόβαδα να μην ξαναγυρίσει. Πιο μικρός ρε παιδί μου είπαμε. Πιο μικρός, πιο μικρός. Πιο μικρός μου μαθαίνανε ο Ρεντιό. Κατάλαβες, όσο να είναι. Ναι, βεβαίως. Δεν χρειάζεται να με ρωτάτε τι μου μαθαίνανε. Αυτά που σας λέω, σας τα λέω. Τότε τι με ρωτάτε. Λοιπόν. Για πάμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο να μιλήσουμε. Ο Μάιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός μήνας της Άνοιξης καταρχάς. Mm-hmm. Είναι ο πέμπτος μήνας, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο που έχουμε τώρα, έχει 31 μέρες, ενώ σύμφωνα με το δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο τρίτος μήνας. Μάλιστα. Για τους αρχαίους Έλληνες ονομαζόταν ο μήνας Θαργυλιών και ήταν αφιερωμένος στη θεία Δήμητρα και στην κόρη της Περσεφόνη, η οποία ερχόταν από τον κάτω κόσμο στη γη. Ξέρεις, η οποία η κόρη της θείας Δήμητρας η Περσεφόνη ζούσε 6 μήνες στον κάτω κόσμο και 6 μήνες στον πάνω. Πώς άντεχε πάνω ή κάτω πιο πολύ, της άρεσε. 6 είπαμε, 6 και 6-12. Ναι, που της άρεσε πιο πολύ, παιδί μου. Και στα δύο, και στα δύο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, με τον ερχομό της Περσεφόνης ερχόταν και η Άνοιξη. Mm-hmm. Και γίνονταν και μια γιορτή τα Ανθεοφόρια, που ήταν αφιερωμένα σε αυτήν. Επίσης, στους αρχαίους Ρωμαίους γινόταν γιορτές που ήταν αφιερωμένες στους νεκρούς, τα Ροζάρια και τα Λεμούρια. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν έχεις ακούσει που λέμε ότι ο Μάιος είναι ένας μήνας μαγικός. Όχι. Το έχεις ακούσει. Είναι λίγο μαγικός, γιατί είναι για μαγικός. Μένα αρχίζουμε λίγο να μπαίνουμε στο μου το καλοκαιρινό. Ναι. Αρχίζουμε λίγο να θέλουμε να βγαίνουμε, ναι, να ετοιμάζουμε τις διακοπές. Όχι και παραδοσιακά, λαογραφικά λένε ότι γίνεται μαγεία εκείνο τον καιρό. Είναι ίσως και μια παρετοιμολογία της λέξης. Δεν λέμε Μάιος, Μάης, Μάγια, κατάλαβες. Αυτό σημαίνει παρετοιμολογία. Mm-hmm. Ο τρόπος που πώς μπορούμε να δώσουμε έννοια δηλαδή σε κάποια λέξη με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είναι αυτό που είπες,
ότι είναι ο προάγγελος του καλοκαιριού. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, στην ουσία ναι. Στην πραγματικότητα, κάνουμε και είπαμε την πρώτη μαγιά. Ας μιλήσουμε και την πρώτη μέρα, που είναι και πάρα πολύ σημαντική. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, φτιάχνουμε το παραδοσιακό μαγιάτικο στεφάνι, το οποίο το φτιάχνουμε με φρέσκα λουλούδια. Η βάση του είναι συνήθως από κλίμα ή από κάποιο άλλο έτσι, σκληρό κλαδί. Mm-hmm. Ας πούμε στη Μικρά Ασία, εκτός από τα παραδοσιακά λουλούδια, έβαζαν και ένα σκόρδο για τη Βασκανία, ένα αγκάθι για τους εχθρούς και ένα στάχι για να υπάρχει ευδαιμονία και ευδοκίμηση. Άρα έχει και μια φιλοσοφία μέσα όλο αυτό, δεν ήταν απλά ένα στεφάνι που το βάλαμε. Όχι, όχι, είχε και, εκτός από τα λουλούδια, είχε και κάποια άλλα δηλαδή. Και δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για το μαγιόξυλο. Βεβαίως. Αυτό γίνεται στην Κέρκυρα. Είναι κορμός κυπαρισιού που έχει μέσα, που έχει πάνω του κίτρινες μαργαρίτες και όλα αυτά, το οποίο το περιφέρουν. Δηλαδή, σαν το δικό μας το στεφάνι. Και στην αρχαιότητα γινόταν κάτι παρόμοιο, το οποίο όμως το στόλιζαν και με καρπούς πάνω. Με καρπούς από δέντρα ή με καραφάκια που είχαν. Αυτό δήλωνε, ο καρπός όμως δηλώνει την ζωή, τη μακροζωία, τη βλάστηση, τη χαλαρότητα, την ευημερία, τη ζωντάνια, τη νίκη της ζωής στο θάνατο, στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί με τη νίκη του χειμώνα δεν αισθανανικά με το θάνατο και να ξαναγεννιόμαστε πάλι. Ναι, εννοείς ότι βγαίνουμε, παίρνουμε αυτή την ανάσα. Ναι, βέβαια. Ναι. Παίρνουμε μια ανάσα ζωής δηλαδή στην πραγματικότητα. Γι' αυτό έχει λέμε μια μαγεία. Και ξέρεις, μερικές νοικοκυρές κρατάνε μια κουλούρα από τη Μεγάλη Πέμπτη, ώστε, δηλαδή ένα τσουρέκι ή μια κουλούρα που φτιάχνουν σε κάποια μέρη, για να φάνε λίγο από εκείνη την ημέρα, ώστε να είναι προστατευμένοι από τη μαγεία. Τι λες? Ναι. Επίσης έχει και πολλές και παραδοσιακές εορτές, δηλαδή λογογραφικές, αλλά και κανονικές. Ας πούμε, μια άλλη παραδοσιακή γιορτή γινόταν στη Σίμη, την πρώτη και τη δεύτερη μέρα του Μαΐου, που λεγόταν Κουκουμάς, που μοιάζει με τον παραδοσιακό κλείδωνα. Δηλαδή τα κορίτσια έπαιρναν μήλι το νερό, έφτιαχναν μια πίτα. Εκείνη την εποχή τα κορίτσια κάνανε πίτες. Κάνανε βέβαια. Ναι. Και τώρα φτιάχνουν τα κορίτσια πίτες. Δεν έχει φτιάξει δικιά μου τη σπανακόπιτα. Εσύ φτιάχνει, αλλά εγώ ό,τι κορίτσι βλέπω δεν κάνει και πολύ καλή πίτα. Μπορεί, μην το λες. Είναι και τη μόδα η μαγειρική έτσι κι αλλιώς τώρα. Και οι πίτες είναι πολύ τη μόδα. Ναι. Κατά κόρον, όλη μέρα, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Για να φτιάξει και καλή πίτα πρέπει να το μπορεί. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, κοίταξε, άμα πάρει. Οι πιο πολλές τις φτιάχνουν έτοιμες και τις κάνουν τις πίτες. Τις παίρνουν έτοιμες, ναι, ναι. Αλλά το σπιτικό είναι πάντα καλύτερο. Πάντα η σπιτική πίτα είναι και πιο καλή. Κουζίνα, για να μην είναι να μην φτιάξω μια πίτα, τη φέρνω σπίτι να μου την κάνει. Ναι, ναι. Πιο σωστό, πιο ωραίο. Βέβαια. Και ζεστή είναι πολύ καλή. Ή την κάνει ζεστή, μην την κάνει και καθόλου. Και μικροκυμάτων. Σωστά. Λοιπόν, που λες, αφού έβλεπαν στον ύπνο τους λοιπόν, έχοντας φτιάξει και άλλα πράγματα, και ήταν αρκετά λατισμένοι, ώστε να πιούν πολύ από τα μήλη το νερό και να δουν στον ύπνο τους αυτόν που θα παντρευτούν. Ωραίο, άκουσες πώς λειτουργεί. Έπιναν πολύ νερό, λέει, για να μην μιλάνε και να δουν ποιον θα παντρευτεί. Ναι, ναι, από αυτό το αμήλυτο νερό. Όμως δεν το βάζανε γλώσσα αυτό μέσα. Αυτό το αμήλυτο νερό, ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν γινόταν είπαμε στη Σίμη. Να μην ξεχάσω να πω ότι το πρωτομαγιάτικο στεφάνι συνηθίζεται να το καίμε στις 24 Ιουνίου, που είναι η γιορτή του Αγίου Ιωάννου, γιατί τότε αρχίζει το θερινό ηλιοστάσιο. Μάλιστα. Είναι η έναρξη, στην ουσία η έναρξη η κανονική του καλοκαιριού είναι 24 Ιουνίου. Άρα από τα φρέσκα λουλούδια που φτιάχνουμε το στεφάνι, ακόμα και αν μαγαθεί μετά από λίγο καιρό αυτό χτυπάει ο ήλιος, δεν το πετάμε. Το κρατάμε. Στις 24 του Ιούνιου το καίμε τότε. Επίσης, όπως και μας είπες, εκτός από τη γιορτή των λουλουδιών και την έναρξη της άνοιξης και γενικά τη ζωντάνια και τη αναγέννηση, εκείνη την ημέρα, την πρωτομαγιά, γιορτάζουμε την εργατική πρωτομαγιά, η οποία ξεκίνησε εκ πρώτης με μια συγκέντρωση στο Σικάγο το 1886, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σικάγο, όπου είχαν μαζευτεί περίπου 80.000 εργάτες, αλλά και σε όλη την Αμερική την ίδια μέρα είχαν μαζευτεί ίσως και 800.000 εργάτες, οι οποίοι ζητούσαν πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, δηλαδή 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ύπνο. Αυτή ήταν η απαίτησή τους. Όμως ένας συναρχικός πέταξε μια χειροβομβίδα στους αστυνομικούς και έγινε αιματοχυσία, γιατί η αστυνομία άνοιξε πυρ. Και έκτοτε ήθιστε να γιορτάζεται. Παρόμοιες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα έγιναν το 1892, 1993, 1994 και έχουμε πάρα πολύ σημαντικά είναι τα γεγονότα του 1936 στη Θεσσαλονίκη των καπνεργατών,
που εξεγέρθηκαν για πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και για την ασφάλιση, το ΙΚΑ δηλαδή, και για το 8ωρο. Και η διαδήλωση αυτή, βέβαια εκείνες οι διαδηλώσεις τους και οι απεργίες και η κινητοποίηση των εργατών είχαν ξεκινήσει ήδη από το Φεβρουάριο και κορυφώθηκαν το Μάιο. Ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, από εκείνα τα γεγονότα εμπνεύστηκε τον Επιτάφιο, που μελοποίησε αργότερα ο Μίκης Θεοδωράκης. Δηλαδή, όταν έγιναν τα γεγονότα, την επόμενη μέρα στις εφημερίδες υπήρχε μία μάνα πάνω από το νεκρό παιδί της. Και βλέποντας, λέει ο Ρίτσος, αυτή την εικόνα, συγκινήθηκε τόσο πολύ που κλείστηκε τρεις μέρες μέσα στο σπίτι του και τελείωσε τον επιτάφιο μέσα σε τρεις μέρες. Που είναι ένα θαυμαστό έργο. Σαφώς. Που το έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι και ένα από τα ανεκπλήρωτα όνειρά μου. Σαν καλλιτέχνη δεν έχω ερμηνεύσει ποτέ αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ. Και έχει ερμηνεύσει και τον άμμο και τη θάλασσα. Ναι, θα ήθελα πολύ. Όχι, το πα στο κομμάτι. Τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου. Και θα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Όλα αυτά τα κλασικά, το ρεπερτόριο αυτό σου πάει. Έχει ωραίο γούστο. Εσύ ξέρει τι ταιριάζει στον καθένα πάντως. Ξέρω τι ταιριάζει στον καθένα. Καμιά φορά βέβαια δεν ξέρω τι ταιριάζει σε μένα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Ταιριάζουν πολλά, είπαμε. Ναι, εννοείται. Από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι τι ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο, εσύ μάλλον έχει πολλά ταλέντα και είσαι πολύ συλλεκτικό άνθρωπο. Ναι, αυτό είμαι. Μία πολυσύλληξη την έχω. Επίσης λοιπόν, μέσα στο Μάιο έχουμε και άλλες γιορτές. Γιορτάζει και ο Άγιος Χριστόφορος. Στις 9 Πέμπτου, τον οποίο τον τιμά ιδιαίτερα η Εκκλησία μας και ιδιαίτερα οι Έλληνες που έχουν έρθει από τη Μικρά Ασία, από την Καπαδοκία και από τον Πόντο, γιατί είναι ο προστάτης κατά του χαλαζιού. Επειδή πολλές φορές. Ναι, πέφτει τις καταστροφές. Ναι, πέφτει χαλάζι το Μάιο, δεν λέμε στον κατραμένο τόπο, το Μάιο μήνα βρέχει, ρίχνει χαλάζι. Γιατί καταστρέφονται όλες οι καλλιέργειες με το χαλάζι. Και έτσι λοιπόν όλοι πιστεύουν πολύ και. Πιστεύουν πολύ στον Άγιο Χριστόφορο, ώστε να τους προστατεύσει και να προστατεύσει τους αγρούς τους και τις καλλιέργειές τους από το χαλάζι, για να μην καταστραφούν. Μάλιστα. Εκείνη την ημέρα, εκείνο το μήνα, δηλαδή στις 11 Πέμπτου, είναι και τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, αλλά στις 29 Πέμπτου έχουμε και την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, που είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους τους Έλληνες, που έγινε αυτό το γεγονός, στις 19 Πέμπτου, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, για την οποία θα μιλήσουμε κάποια άλλη μέρα, με αναλυτικότερο τρόπο. Και επίσης, να μην ξεχάσω να πω, που ξέχασα για την Πρωτομαγιά, ότι εκείνη την ημέρα γιορτάζουμε επίσης 200 πατριώτες που το 1944, στην Κεσαριανή, σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς, σαν αντίπεινα. Και είναι μια μέρα τιμής και μνήμης, και γι' αυτό δηλαδή. Μάλιστα. Είδες πόσα πράγματα υπάρχουν και ακόμα είμαστε στις 19. Επίσης, ήθελα να πω ότι στα αρχαία χρόνια και στα ρωμαϊκά, ο Μάιος εικονιζόταν σαν έναν άνδρα που ήταν ανάμεσα στο μετέχμιο των δύο ηλικιών και με ένα κάνιστρο με λουλούδια στο κεφάλι του. Και ήταν, λέγεται ότι ήταν αφιερωμένος στην Ατλαντίδα νύμφη Μαία, η οποία ήταν η πιο όμορφη από όλες τις Ατλαντίδες, και μητέρα του Ερμή. Α, ωραίο και αυτό. Και γενικά είπαμε ότι είναι μια γιορτή χαράς, γενικά ολόκληρος ο μήνας, δηλαδή μας δίνει μια χαρά, μια... Ευεξία, νιώθεις, ευεξία. Παιδί μου, διαφορετικά, νιώθεις πραγματικά σαν να παίρνεις ένα πέταγμα, πραγματικά αυτό ναι. Το μήνα. Είναι το σύμβολο δηλαδή της νίκης της φύσης ενάντια στο χειμώνα. Τέλεια. Βέβαια, 21 Μαΐου... 21 Μαΐου δεν το είπαμε, Αλεξανδρίδης, που είδες εγώ το ξέρω γιατί παίρνω παροδόρο και έχει μείνει ένα λίγο σε αυτό το πράγμα. Έχουμε και την Κωνσταντίνα που γιορτάζει. Ναι, βεβαίως. Και έχω και γενέθλια το Μάιο, 4 Πέμπτου. Καλά, ξέχασες να πεις τα γενέθλιά σου στην παράδοση. Μα είναι δυνατόν. 21 Μαΐου λοιπόν έχουμε Κωνσταντίνου και Ελένης που γιορτάζουν τα δύο πολύ μεγάλα ονόματα. Και η δικιά μας η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Και σας το λέω έτσι. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει, εσείς έχετε μέχρι το βράδυ χρόνο της ίδιας μέρας, γιατί μέχρι εκεί, αυτό τα λέμε από τώρα, για να σας προειδεάσουμε, για το δώρο, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Και εκείνη τη μέρα, σε κάποια μέρη, ήδη στον Ομό Σερών, γίνεται ένα έθιμο, το οποίο δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τα αναστενάρια,
Που πατάνε πάνω σε κάρβουνα. Σε πάνω σε κάρβουνα. Α, το έχω δει κιόλα. Το έχει δει, δεν το έχω δει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Και όλο αυτό είναι εσωτερικό, δηλαδή πιστεύω. Είναι ίστρο εσωτερικό, έτσι. Ναι. Ίστρο εσωτερικό. Γιορτάζει ναι. Το Αγίου Κωνσταντίνου, ναι. Γίνεται αυτό. Αυτό είναι εσωτερικό. Έχω μιλήσει με άνθρωπο και έχει πει ότι όταν το μυαλό το κατευθύνει στο ότι κάτι δεν καίει, δεν καίει. Θα μου πει τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι πως είναι, ας πούμε, και η. Και του λέω αν δεν πες στο φούρνο και πες δεν γκέι. Οι φακίρηδες που κάθονται πάνω σε καρφιά και τα λοιπά. Κάπως έτσι δεν ναι. Είναι και αυτό, ας πούμε. Αλλά είναι η εσωτερική κατεύθυνση που κάνουν στο μυαλό τους ορισμένοι άνθρωποι. Κατευθύνει το νου, ώστε δεν θα κάνουν. Τώρα θα μου πει δηλαδή. Αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι. Όχι, δεν ήμασταν όλοι αναστενάριδες. Βέβαια. Επαιτεί πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Είναι και μια συνήθεια αυτή, μια παράδοση που ήρθε από τη Βορειοανατολική Θράκη με τους πρόσφυγες, από την περιοχή της Σοζό Αγαθουπόλεως. Αχ, τη Σοζό νόμιζα ότι θα μου λέγεις. Σοζόπουλης και Αγαθουπόλεως. Και από την ευρύτερη περιοχή τους. Και τώρα εορτάζεται στο νομό Σερών. Είναι η παράδοση. Αυτοί οι πρόσφυγες πήγαν εκεί. Γιορτάζεται από την προηγούμενη μέρα, σφάζουν και ένα ζώο, είναι ολόκληρη λειτουργία και προφανώς έχει και τις ρίζες του στις γιορτές των αρχαίων Ελλήνων με το Θεό Διόνυσο, που η πιστή του Θεού Διονύσου, η συνοδεία του, γιατί δεν φωνάζουν οι αναστενάριδες όταν πατάνε τα κάρβουνα, έχουν κάποιες χαρβιές. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, η συνοδεία του Θεού Διονύσου ήταν Ιακχε Βάκχε, που ήταν τα άλλα του ονόματα. Από εκεί προέρχεται και αυτό, δηλαδή έχει και τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Μα όλα τα πράγματα που ζούμε εμείς καθημερινά πραγματικά. Έχουν τη ρίζα στην αρχαία Ελλάδα. Άμα τα πάρεις ένα-ένα, οι ρίζες τους είναι στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα θα κάνεις μπάνιο, Αλέξανδρε, φέτος στην Πορτομαγιά. Ή τα ξεκινάς αργότερα. Όχι, όχι. Δεν την έκανα την Πορτομαγιά, αλλά θα το κάνω λίγο μετά γιατί δεν πρόλαβα, γιατί έγραφε εκπομπή. Ποιο μου, θα κάνει λοιπόν, και κρύο κιόλας. Θα πάμε για μπάνιο. Λοιπόν, Αγγελική Κούγκρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποδεσμεύεσαι γιατί ετοιμάζεις διάφορα θέματα και έχεις και τη σχολή και έχεις και τα φωτιστήρια και τώρα έχεις εξεταστική. Έχουν και τα παιδιά, έχουν πάρα πολύ, καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό, αλλάζω ρούχα, αλλάζω στυλ, αλλάζω διάθεση. Η διάθεση δεν αλλάζω, πάντα είναι στο πικ. Αλλά για να υποδεχτώ και να συνεχίσω την εκπομπή μου όπως ακριβώς την ξεκίνησα. Μείνετε κοντά μου. Ήρθε το μαύρο κίμηνο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία. Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κίμηνο John Noah, ο καρπός των θεών. Στα φαρμακεία. Τι να σας κάνω που μου τα ζητάτε και μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα και μου είπατε Αλέξανδρε την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Αλέξανδρε την προηγούμενη εβδομάδα δεν κερδίσαμε καπελάκι από Vinyl Art Clothing και εγώ λοιπόν δεν μπορώ να σας χαλάσω χατήρι. Και για σήμερα, προσέξτε, γιατί έχω και άλλα δώρα. Δεν μπορώ, παιδιά μου, να σας δίνω μόνο καπέλα και μόνο αυτά. Έχω και ρούχα, έχω και παπούτσια, έχω και διακοπές. Έχω πολλά πράγματα. Προσέξτε τι πρέπει να γίνει. Θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram και όλοι αυτοί που μέσα σε αυτό το 24ωρο θα είναι οι νέοι followers. Για 5 και σήμερα, ακριβώς όπως την προηγούμενη εβδομάδα από εσάς, η Vinyl Art Clothing θα κάνει δώρο, ο κάθε ένας βέβαια της επιλογής του, ένα από τα ιδιαίτερα καπέλα μας, με όποιο χρωματισμό ταιριάζει τη δική σας προσωπικότητα, στα δικά σας αισθήματα και στο δικό σας στυλ, εν πάση περιπτώσει. Καπέλα για όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία, καπέλα που αναδεικνύουν αν το θες το στυλάκι και το καλοκαίρι, ξέρεις, το θέλω το καπελάκι μου, το θέλω το γυαλάκι μου. Vinyl Art Clothing λοιπόν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όσοι θα κάνετε και follow στο Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης. Δηλαδή αυτό που λέμε θα με ακολουθήσετε. Καλά δεν τα λέω, Μπάρμπαρα? Καλά, πολύ ωραία. Μπάρμπαρα Κίρκη εδώ για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Το καταλάβατε από τη φωνή μου και μόνο ότι ήρθε η Μπάρμπαρα Κίρκη. Και τα άλλα που καταλάβατε βέβαια. Και ότι ήρθε η Μπάρμπαρα Κίρκη, Γιάννη μου. Καλέ τα καπελάκια φτιάχνουν ένα στυλ, σου δίνουν. Πες ότι καταρχάς δίνουν στυλ μέσα στους άντρες. Ναι. Είτε από μπροστά είτε από πίσω. Δηλαδή εννοώ. Είτε... Ναι, κατάλαβα. Το στυλ ναι. Που σου δίνει. Ναι. Γιατί όταν έχει και πλάτη ο άντρας και φοράει το καπέλο, ας πούμε, με μία φορμίτσα και με ένα τισερτ. Ναι. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω όταν περπατάω από ακόλο. Παιδί, καταλαβαίνω το πίσω. Άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το καπέλο. Το καπέλο δίνει στυλ είτε σε γυναίκα είτε γιατί σε άντρα. Μια γυναίκα, είτε το βάλει πίσω είτε μπροστά. Ένα κολάν, ένα καπελάκι, ένα τέτοιο. Ακριβώς. Δεν έχει ένα στυλ. Τώρα μην μου πεις. Ακριβώς, έχει ένα στυλ. Πραγματικά το καπέλο είναι δηλαδή, φοβερό. Δηλαδή τώρα με κοίταξε, να σου πω τώρα, δεν είναι απίστευτο συνδυασμός. Ναι, είναι.
Εμένα μου αρέσει γενικότερα το κόκκινο άσπρο μαύρο. Πάρα πολύ. Γενικά και το κόκκινο, το άσπρο μαύρο. Είμαι σε αυτό το χρωματισμό αρκετά. Και το κόκκινο μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, βέβαια, είναι πολύ τα τρία αγαπημένα μου χρώματα. Πολύ το πιτσίλο, το ξέρεις αυτό το τύπο ούτε άσπρο ούτε γκρι. Ναι, απλά όμως η βάση του ας πούμε είναι άσπρο μαύρο. Ναι, σαφώς. Δηλαδή βλέπεις ότι άμα το παρατηρήσεις, η βάση του σε όλα τα καπέλα είναι μαύρα. Ναι, δηλαδή, το πίσω, έχει, το δικά σαφώς. Ναι, δηλαδή μόνο στο ένα που ας πούμε. Μα που είναι το μαύρο είναι το all time classic, μπορείς να συνδυάσεις τα πάντα. Ακριβώς. Είναι... Πάντα έχουμε ένα μαύρο μπλουζάκι. Είναι όπως και το δικό μου. Βέβαια το δικό μου μπλουζάκι όπως έχετε. Δείξτε μου, σας παρακαλώ, λίγο, θα σηκωθώ τώρα. Όπως πρέπει να δούνε, το βλέπεις. Δηλαδή. Τώρα, Γιάννη μου, βλέπεις, δεν είναι ένα απλό μαύρο, Μπάρμπαρα. Γενικά, είναι μινιμάρτ, yeah. Αλλά δεν είναι απλό. Έχει αυτή τη λεπτομέρεια εδώ τη φάσα που κάνει τη διαφορά. Όλη αυτή η λεπτομέρεια και όλη αυτή εδώ γίνεται η διαφορά. Θα σου μιλήσω ειλικρινά, όλα του τα μπλουζάκια, γιατί τα φορά συνέχεια. Είναι φοβερά. Και πολύ ιδιαίτερα. Πολύ ιδιαίτερα. Ωραία εφαρμογή, ωραίο στυλ, ωραία. Δηλαδή είναι πραγματικά. Αν βγαίνανε σε γυναικεία, θα τα βάζα κι εγώ. Θέλω να κάνω λίγο το μοντέλο. Θέλω να θυμηθώ λίγο όταν το ξεκίνησα στα 9 μου χρόνια, τότε που ήμουν στο Los Angeles και παρουσίαζα μόδα παιδική. Αλήθεια. Ναι, δεν έχει βγει αυτό προς τα έξω. Δεν χρειάζεται. Δεν τα λέω όμως. Κάποια όλα. Πράγματα. Κάποια πράγματα τα αφήνουμε μέσα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει. Με αφορμή, επειδή μου στείλανε κάποια μηνύματα. Ναι, με αφορμή, επειδή μου στείλανε αρκετά μηνύματα ότι το σκυλί μου μου κάνει αυτό. Γιατί το κάνει. Το σκυλί μου εκείνο. Να, θέλω να αναπτύξουμε λιγάκι το θέμα ζήλια των μικρών μας φίλων. Και θέλω να σας πω, ας πούμε, ότι δηλαδή, τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Εσένα ο Κούκι δεν ζηλεύει. Εμένα ο Κούκι ζηλεύει τόσο πολύ που δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι και στο γάμο μου θα πρέπει να του βάλω του παράνυφου κάτι, να μην σου πω γαμπριάτικο και να τον έχω δίπλα μου. Γιατί πιστεύω ότι είναι τόσο κολλημένο, καλά το ξέρεις, τόσο κολλημένος και ερωτευμένος μαζί μου, που πραγματικά, δηλαδή άκου να σου πω, να καταλάβεις ένα πράγμα. Ναι. Όταν κοιμόμαστε μόνοι μας, ο Κούκι κοιμάται πάντοτε στα πόδια μου. Όταν κοιμηθεί μαζί μου εσύ, ο Κούκι θα κοιμηθεί ανάμεσα στο μαξιλάρι. Είναι σαν να λέει ότι δεν θέλω να τον πιάσετε, να τον αγγίξετε, να δείτε κοντά. Είναι φοβερό. Το τσέκαρα. Ακόμα και με την αδελφή μου που ήμασταν μέσα, μου λέει τι μανία έχει με το σκύλι μαζί σου. Λέει, λοιπόν, έρχεται και κάθεται όταν βλέπει τηλεόραση στα πόδια σου. Δεν φεύγει. Εδώ. Μπράβο. Μου δίνει πολύ ωραία πάσα γενικότερα που μου έχουν στείλει. Όταν στέλνω email και όταν κάνω δουλειά στον υπολογιστή, εδώ. Δίπλα. Δηλαδή, ενώ έχει το κρεβάτι του, ενώ έχει τα πράγματά του, ενώ δεν ξέρω τι να σου πω, ο άνθρωπος. Και τώρα μου λένε για τον Κούκι. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπητός ο Κούκις. Γενικότερα, να σου πω κάτι. Ο Κούκις έχει μια ιδιαιτερότητα σαν παιδάκι που εσύ του το έχεις δώσει αυτό, έτσι. Να είμαστε αντικειμενικοί. Εσύ του έχεις δώσει τόσο μεγάλη αγάπη. Αυτό και φοβάται μην κάποιος που έρχεται στο σπίτι, δηλαδή, είτε είναι η αδερφή σου, είτε είμαι εγώ, είτε είναι η Κωνσταντίνα, είτε οποιοδήποτε και να είναι, μήπως του την πάρει. Mm-hmm. Φοβούνται, όλα τα ζωάκια φοβούνται. Και θα σας πω παρακάτω τι μπορούν να κάνουν. Για βάλε. Για πάμε. Για βάλε, λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, επιθετικότητα. Συνήθως ένα σκυλί, αυτό που ήθελα να πω, ένα σκυλί δείχνει τη ζήλια του είτε όταν δίνει προσοχή ο άνθρωπός του, δηλαδή ο σύντροφός του, γιατί είμαστε σαν να είναι σύντροφός μας, τα ζωάκια που μένουν μαζί μας, αν έχουμε έναν άλλον άνθρωπο, είτε σε ένα άλλο σκυλί. Έτσι, οπότε, ξεκινάμε με την επιθετικότητα. Ίσως δαγκώσει ακόμη και εμάς, ίσως δαγκώσει και το άλλο εμένα, σκυλί. Εμένα, ο Κούκι, ξέρει ότι όποιος και άνθρωπος το έχει ζήσει έρχεται σπίτι, θα κάνει χαρές, θα τον πάρει, τον πάει βόλτα, αγκαλιές κτλ. Ναι. Όμως, όταν πάει να μου κάνεις μία απότομη κίνηση, παρόλο που είναι μικρός, δηλαδή ενώ δεν είναι αυτό μεγάλο σκυλί που θα είναι ο φύλακας, όταν πας, ας πούμε, να μου πεις άντε, βρε, να μου κάνεις αυτό, αλλά απότομα. Εκεί θα νομίζεις. Είδες, ναι. Είναι η επιθετικότητα. Γιατί νομίζω ότι πάει να με χτυπήσει. Πας, όχι, καταρχάς μπορεί να νομίζει, μπορεί να, ότι πας να σε πάρουν αγκαλιά. Mm-hmm. Και μπορεί να μην θέλει. Ξέρεις, λιγάκι μέσα στο σκεπτικό τους δεν μπορούμε απόλυτα να μπούμε. Σαφώς. Αλλά όμως το τι ζηλεύουν, εγώ πιστεύω, βέβαια οι απόψεις δίστανται, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουν, όπως έχουμε εμείς συναισθήματα, έχουν και εκείνα συναισθήματα. Μάλιστα. Οπότε ζηλεύουν. Σαφώς. Είναι, δηλαδή η επιθετικότητα που βγάζουν. Καμιά φορά δεν είναι επιθετικότητα για μένα, είναι η ζήλια, η καλή. Είναι
Για αυτό το λόγο. Εδώ ζηλεύουν τα πουλάκια. Το ξέρεις ότι πολλές φορές μελαγχολούν όταν δουν ότι ασχολείσαι πιο πολύ στο άλλο κλουβί με το άλλο ή τα ξεχωρίσεις ή δεν ξέρω εγώ τι. Και σταματάνε να κελαϊδάνε. Ωραία. Κάνουν την ανάγκη τους εκεί που δεν πρέπει να την κάνουν. Τι εννοώ? Αυτό το κάνουν για να σου δείξουν ότι νευρίασαν, ότι στεναχωρέθηκαν ή από αντιπερισπασμό. Ακριβώς. Ή λοιπόν ότι τα αφήνεις γιατί με ρωτήσανε, ή ότι τα αφήνεις μόνα τους. Ή ότι μπορεί να έχεις ένα άλλο σκυλάκι και το άλλο σκυλάκι να του δίνεις περισσότερη προσοχή. Σωστά. Ή ότι ακόμη και όταν μια μάνα έχει γεννήσει το παιδάκι, ένα παιδάκι που είναι λογικό έτσι και δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο παιδάκι και ζηλεύει. Σαφώς. Μπορεί να στα κάνει στον καναπέ, μπορεί να στα κάνει στο χαλί σου, εκεί που απαγορεύεται τα κάνουν. Και που δεν τα κάνει υπό άλλες συνθήκες. Δεν τα κάνει, μπράβο, υπό άλλες συνθήκες, απλά το κάνει επίτηδες, το κάνει για να σε πικάρι, πώς να πούμε και εμείς οι άνθρωποι, λέμε, θα κάνω αυτό για να σε τσαντήσω. Ναι. Το κάνει για να του δώσεις προσοχή. Σαφώς. Θέλει να του δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή από συνήθως. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι καμιά φορά ή δεν έρχονται ή να μας τραβάνε ή ας πούμε αυτό που λες εσύ, κάνεις εκείνη την ώρα στον υπολογιστή και έρχεται πάνω σου. Εσύ μπορείς παιδί να μου, έχει από πίσω ολόκληρο κρεβάτι να κάτσει να παίξει. Έχει από πίσω τα παιχνίδια του. Έχει το playroom αυτό δίπλα που μπορεί να τρέξει. Ναι. Και προτιμάει να είναι εδώ πάνω με τον υπολογιστή στο γραφείο μου και με όλα. Που στην ουσία είναι πιεσμένος. Ναι. Απλά θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Κατάλαβε, σου δείχνει ότι ζηλεύει. Το δείχνει εκείνη την ώρα. Θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Θέλει να το χαϊδέψει, να παίξει. Εντάξει. Λοιπόν, να διώξουν τους ξένους. Δηλαδή, τι εννοώ, θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν για να μείνουν στο σπίτι σας. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να το κάνει με το να πάει να κάτσει ή να πάει να κατουρίσει, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως. Μπορεί επάνω στο ρούχο τους ή ακόμη και σε αυτούς. Δηλαδή, ή να τους δαγκώνει ή να τους δείχνει ότι δεν τους θέλει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει γίνει όπως και αυτά, το αντίθετο, δείχνουν την αγάπη τους όταν ας πούμε φεύγουμε που τραβάνε ένα ρούχο μας πολλές φορές. Άλλο το ξεχνάω, δικό μας, θέλω να σου πω ότι και το αντίθετο, πολλές φορές ας πούμε μπορεί να φύγω από το σπίτι και να ξεχάσω να μαζέψω ας πούμε την πιτζάμα μου γιατί βιάζομαι, θα την τραβήξει από την πολυθρόνα στο δωμάτιο και θα την βάλει κάτω για να κοιμηθεί πάνω. Έτσι. Βέβαια και πολλά σκυλάκια τι κάνουν. Παίρνουν ή τα εσώρουχα, γιατί μου το έχουν κάνει και εμένα, ή τα εσώρουχα τα δικά μας. Παίρνουν το σουτιέν ή το κάτω. Το κάτω. το κάτω. Που έχει τη μυρωδιά μας και αυτά. Ή τα παπούτσια ακόμη που πάλι έχει τη μυρωδιά μας και τα καταστρέφουν εννοώ. Ναι. Δεν τα έχουν έτσι. Γιατί έτσι μας αισθάνονται κοντά τους. Δηλαδή κάνουν σε εισαγωγικά ζημιές. Πού είναι ζημιές, άστο το εισαγωγικά. Είναι ζημιές. Κάνουν ζημιές. Αλλά τα αγαπάμε. Ναι. Και τελευταία θα κάνουν κατάληψη στο χώρο μας. Για να μας δείξουν ότι αυτό είναι δικό μας. Είτε είναι το κρεβάτι μας, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν τα ζωάκια τους μέσα στο κρεβάτι. Λοιπόν, έρχονται επίτηδες ή στο μαξιλάρι ή στο κρεβάτι ή ακόμη κάθεσαι στον καναπέ και βλέπεις τηλεόραση. Θα έρθουν εδώ δίπλα σου, εδώ, το κεφάλι τους εδώ, τρως, έρχονται δίπλα σου, έρχονται πάνω. Δηλαδή σου κάνουν πράγματα για να τους δώσεις προσοχή. Ίσως η ανασφάλεια, ίσως γιατί δίνεις περισσότερη αγάπη σε ένα άλλο σκυλάκι, στο παιδί σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου. Δεν μας δείχνουν με αυτόν τον τρόπο, με λίγα λόγια, την αγάπη. Όπως τα γατάκια νιαουρίζουν και μας το δείχνουν και έρχονται και τρίβονται και αυτά. Ή γρατζουνάνε. Έτσι και αυτά, έτσι και τα σκυλάκια έχουν άλλους τρόπους. Πολύ σημαντικό. Δείγματο ζήλιας. Απλά επειδή με ρωτήσανε. Βεβαίως. Τι, τι μπορούμε να κάνουμε. Σαφώς και να πούμε ότι όλες οι, αν το θέλεις, οι έρευνες, οι συμβουλές, οι καλεσμένοι μας πολλές φορές που έχουμε εδώ, έχουν να κάνουν με δικές σας ανάγκες. Άρα μπορείτε στον Μπάρμπαρα Κίλκη ή στην εκπομπή ή στο δικό μου προφίλ να μας ρωτήσετε τι θα θέλετε να μάθετε, ποιον θα θέλετε να φιλοξενήσουμε. Μας ρωτήσετε, ας πούμε, να πούμε περισσότερα πράγματα για τα φίδια. Σας έδωσα το προφίλ 5-6 ανθρώπων να καταλάβετε τι σημαίνει φίδι. Και ούτω καθεξής. Ναι, συμφωνώ. Απλά, εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω να δίνουμε μεγαλύτερη αγάπη και προσοχή στα παιδιά μας. Γιατί είναι τα παιδάκια, είναι η οικογένειά μας. Και για εσάς που μας ρωτήσατε για κάποιους να μιλήσουμε περισσότερο για τις κότες, μπείτε στο προφίλ το... Και, του... και θα καταλάβετε τι σημαίνει κότα. Λοιπόν... Συμφωνώ, θα κάνουμε και για κοτούλες και για φίδια, και υπάρχουν πολλά γύρω μας. Δεν πειράζει. Αλλά... Και θα δείξουμε και φωτογραφίες πώς το φίδι συνδυάζεται με τον άνθρωπο. Αυτό είναι λοιπόν... πολύ καλύτερο γιατί αδικούμε λίγο τα ζωάκια. Αδικούμε, ναι, σε σχέση με κάποιους. Λοιπόν, και επειδή τελειώνουμε χωρίς φτιάρι, είμαστε από αυτούς που δεν χρειαζόμαστε. Είμαστε σαν την Τατιάνα.
που σφάζει με το Γάντι, με το που Γάντι. Λένε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Αποχαιρετώ την Μπάρμπαρα Κίρκη και συνεχίζω στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Μπάρμπαρα, σας ευχαριστούμε πολύ την επόμενη εβδομάδα κοντά μας. Έτσι ήθελα να τα πούμε τέτα τέτ, γιατί σήμερα ήταν πολύ extravagant ντυμένη και ήθελα να την απολαύσω όπως πρέπει, φίλε τηλεθεατή, καταλαβαίνεις.